Οι μαζικές εξαφανίσεις είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο για το οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Σε αυτό, μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων ξαφνικά χάνονται χωρίς να αφήσουν ίχνος, φαινομενικά χωρίς καμία αιτία. Μερικές φορές, ένα αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες που πετάει μέσα στη νύχτα χάνεται και κανένας δεν το ξαναβλέπει ποτέ. Άλλες φορές, ένα πλοίο φάντασμα εμφανίζεται να επιπλέει στη θάλασσα χωρίς κανένα ίχνος του πληρώματός του. Μα ακόμα και αυτά τα τόσο ανατριχιαστικά συμβάντα δεν μπορούν να συγκριθούν με την εξαφάνιση μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ολόκληροι πολιτισμοί, πόλεις και αυτοκρατορίες έχουν εξαφανιστεί και οι σημερινοί αρχαιολόγοι και ερευνητές προσπαθούν να ακολουθήσουν τα βήματα αυτών των αρχαίων ανθρώπων για να καταλάβουν πώς έφτασαν τόσο ψηλά, μονάχα για να χαθούν. Ψάχνουν για μια αιτία, και το πιο σημαντικό ακόμα είναι πως ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να αποτρέψουν κάτι τέτοιο από το να συμβεί στις σημερινές κοινωνίες. Σήμερα θα δούμε 7 πολιτισμούς που χάθηκαν μυστηριωδώς. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Οποιοσδήποτε έχει δει τις ερήμους του Νέου Μεξικό μπορεί να αναρωτηθεί το πώς κάποιος πολιτισμός θα μπορούσε να ζήσει εκεί πριν την ανακάλυψη του κλιματιστικού. Ωστόσο, αυτή η περιοχή εκτός από μια τεράστια χανής έκταση μέσα στην Αμερική ήταν και το σπίτι του παλαιότερου αμερικάνικου πολιτισμού, αυτών των Clovis, οι οποίοι ονομάστηκαν από τη μοντέρνα πόλη Clovis του Νέου Μεξικό. Μια σπάνια και σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε εκεί. Βρέθηκαν πολλά μυτερά και κοφτερά αντικείμενα και όπλα. Εργαλεία όπως φυριά από ψιανό και κόκαλο, τα οποία ήταν υπερβολικά καλοφτιαγμένα για την εποχή 9050 με 8800 π.Χ. Αυτά τα ίδια εργαλεία και σχέδια έχουν βρεθεί σε πολλά μέρη της Βόρειας Αμερικής, πράγμα που σημαίνει πως οι Clovis ήταν ένα γκρουπ ανθρώπων ιδιαίτερα διαδεδομένο. Όπως και να έχει, τελικά κάποια στιγμή απλώς εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν υποθέσεις που λένε πως το τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού τους ανάγκασε να σπάσουν σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες τελικά εξελίχθηκαν σε άλλες φύλες ανθρώπων σε διαφορετικά μέρη, κάνοντας τους έτσι τους προγόνους πολλών άλλων αμερικάνικων φυλών. Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται από το γεγονός πως οι γενετικοί δεσμοί των Clovis έχουν βρεθεί στα απομεινάρια πολλών φυλών στη Νότια Αμερική. Άλλοι υποθέτουν πως βασίζονταν υπερβολικά στο κυνήγι μαμούθ, το οποίο ζώο εξαφανίστηκε στη συνέχεια, οδηγώντας σε λοιμό. Άλλοι ακόμα λένε πως μπορεί το νοτιοδυτικό κομμάτι που σήμερα βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήθηκε από κάποιο κομίτι που εξαφάνισε και τη φυλή. Περίπου μεταξύ του 5400 και 2700 π.Χ., μια κοινωνία γνωστή ως ο πολιτισμός, Κουκουτένη Τριπολή, έζησε στις περιοχές που σήμερα βρίσκονται η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Ουκρανία στα Καρπάθια Όρη. Περιέργως, αυτός ο πολιτισμός μια μέρα απλώς εξαφανίστηκε από το πρόσωπο της γης. Ήταν ένας πρώιμος πολιτισμός που βασιζόταν υπερβολικά στη γεωργία και τις κοντινές προμήθειες νερού. Έχτισαν σπίτι και ζούσαν όπως οι περισσότεροι πολιτισμοί εκείνης της εποχής. Είχαν μια εξαιρετικά βαθιά θρησκευτική πίστη και ήταν οι δήμονες σε πολλές τέχνες, μεταξύ αυτών τη γλυπτική, αγκιοπλαστική και πολλές άλλες. Πριν την περίεργη εξαφάνισή τους, κάτω από περίεργες συνθήκες, αυτή η τεράστια κουλτούρα κάλυπτε τον εντυπωσιακό αριθμό των 350.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και ζούσαν με ένα πολύ περίεργο τρόπο, ακόμη και για την εποχή. Η κοινωνική τάξη ήταν έτσι φτιαγμένη, ώστε τα άτομα που ζούσαν σε πιο πυκνοκατοικημένους οικισμούς κατέληγαν απλά να κάψουν τα πάντα ή ακόμη και να τα καταλήψουν και έπειτα να τα ξαναχτίσουν κάθε 60 με 80 χρόνια. Μερικοί πιστεύουν πως αυτός ήταν ένας τρόπος για να τιμήσουν τους νεκρούς τους με μια κατά κάποιο τρόπο καύση νεκρών. Όλοι γνωρίζουμε σε κάποιο βαθμό για τον πολιτισμό της Μινωικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη μεταξύ του 3000 με 1000 π.Χ., πολύ πριν τη Χρυσή Εποχή της Αθήνας. Η Μινωική Αυτοκρατορία ήταν ολοφάνερα μία από τις πρώτες κουλτούρες της αρχαίας Ελλάδας και πρόκειτο μάλιστα για μια ιδιαίτερη παγανιστική κουλτούρα, όπου θυσίες ζώων και ανθρώπων σε πυρές, όπως και τεράστια φεστιβάλ χορού και τραγουδιού, ήταν κοινό φαινόμενο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τους αναφέρουν μάλιστα σε ιερογλυφικά, πράγμα που σημαίνει πως οι Μινωίτες ταξίδεψαν αρκετά στον αρχαίο κόσμο και είχαν αρκετά καλή τεχνολογία, μα και εντυπωσιακές τέχνες για την εποχή, και τότε απλά παράκμασαν και χάθηκαν. Θεωρίες προτείνουν πως έχασαν τη ζωή τους από κάποια ηφαιστειακή έκρηξη από το νησί της Σαντορίνης, η οποία πολύ πιθανόν να κατέστρεψε τις ακτές της Κρήτης με τεράστια κύματα, στάχτη και βροχές από φλεγόμενες πέτρες, όπως και πολλά άλλα. Ο Ηρόδοτος, ο γνωστός σε όλους μας ιστορικός, έγραψε πως η αυτοκρατορία καταστράφηκε από αρρώστιες και λοιμούς, μα δεν υπάρχει τρόπος να σιγουρέψουμε κάτι τέτοιο, αφού ο Ηρόδοτος έγραψε για την Κρήτη πολλούς αιώνες μετά την καταστροφή της. Η
Η κουλτούρα τον ανασάζει, βρισκόταν στην Αμερική και άφησε πίσω της πολλά κατασκευάσματα και κοιμήλια για εμάς να βρούμε πριν τελικά εξαφανιστούν. Ίσως ήταν το απίστευτα δύσκολο κλίμα της νοτιοδυτικής περιοχής ή οι αλλαγές στο κλίμα που έγιναν την περιοχή ακατοίκητη εξαιτίας της πρόσβασής της στο νερό. Τεράστιες κατασκευές χτισμένες πάνω σε βράχια βρέθηκαν εντελώς εγκαταλελειμμένες και σε σχετικά καλή κατάσταση. Αυτές οι κατασκευές που λειτουργούσαν ως σπίτια ήταν τέλειες για να απομακρύνουν εισβολείς, αφού ήταν πολύ ψηλές, με παράθυρα και εισόδους από σκάλες. Όταν θα ξεκινούσε ο πόλεμος, οι ανασάζοι σκαρφάλωναν μέσα σε αυτές τις κατασκευές, σήκωναν τις σκάλες και θα βρισκόντουσαν πολύ ψηλά για να τις φτάσουν εισβολείς. Έτσι μπορούσαν να ρίχνουν με τα βέλη τους τους εχθρούς από ψηλά. Πολλές φυλές αυτόχθονων Αμερικανών, όπως και μερικοί μελετητές, ισχυρίζονται ότι οι ανασάζοι δεν εξαφανίστηκαν ποτέ, μα στην πραγματικότητα απλά κατέληξαν να είναι πάρα πολλοί για να μείνουν όλοι εκεί, και έτσι έσπασαν σε μικρότερες ομάδες ανθρώπων, κάπως όπως συνέβη στην αρχαία Ρώμη. Πιστεύετε πως ορισμένες φυλές που επιβιώνουν μέχρι και σήμερα στην περιοχή είναι απόγονοι των ανασάζοι? Ο αρχαίος πολιτισμός Ναπτα Πλάγια βρισκόταν στο νότιο κομμάτι αυτού που είναι σήμερα η Αίγυπτος. Επρόκειτο για ένα νεολιθικό γκρουπ, το οποίο υπήρξε στην περιοχή περίπου 11.000 με 6.000 χρόνια πριν και είναι κατά κύριο λόγο νομάδες, ένα αρκετά κοινό φαινόμενο για αυτούς που ζουν στην περιοχή εκείνο τον καιρό. Το κλίμα του κόλπου Ναπτα Πλάγια ήταν κάτι ανάμεσα σε μεγάλη πείνα ή πλούσια γεύματα, εννοώντας πως εξαιτίας των εποχικών αλλαγών που τους παρήχαν άφθονο νερό σε μερικά κομμάτια του χρόνου, μπορούσαν ή να σπείρουν με την ησυχία τους ή να βρεθούν μέσα σε μια τρομερή πλημμύρα. Τελικά οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν να σταματήσουν τον ομαδικό τρόπο ζωής τους και κατοίκησαν στην περιοχή σαν πολιτισμός. Οι αλλαγές στο κλίμα καθιστούσαν την περιοχή σχεδόν εντελώς ξηρή και γεμάτη άμμο, πράγμα που διατήρησε ό,τι άφησαν πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι λίγο πριν εξαφανιστούν, όπως ένα πέτρινο κύκλο. Ο πέτρινος αυτός κύκλος ευθυγραμμίζεται περίπου με τα άστρα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και θα πρέπει να χρησιμοποιούνταν σαν κάποιο είδους ναού, όπου θυσίαζαν ζώα στους θεούς τους, αφού τα απομεινάρια ζώων στην περιοχή που έχουν βρεθεί σε υπόγεια σπήλαια είναι χιλιάδες. Όπως αυτοί που έχτισαν το Stonehenge, έτσι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί τελικά παράκμασαν και εξαφανίστηκαν. Αν κρίνουμε όμως από την ομαδική τους φύση, ίσως πολλοί απλά να μετανάστευσαν κάπου αλλού, όπου και αναμίχθηκαν με τον τόπιο πολιτισμό. Μία από τις πιο πρόσφατες εξαφανίσεις πολιτισμού, αν και αυτό είναι κάπως σχετικό, είναι αυτή της αυτοκρατορίας του Angkor, επίσης γνωστή ως αυτοκρατορία Khmer. Η αυτοκρατορία υπήρξε από το 802 μετά Χριστόν ως και το 1431 στη Νοτιοανατολική Ασία, στις περιοχές που σήμερα βρίσκονται χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Καμπόντια, το Λάος και το Βιετνάμ, και είναι μια μεικτή κουλτούρα από βουδιστές και Ινδουιστές, οι οποίοι ενώθηκαν μετά από πολλά χρόνια πολέμου. Κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας Χμέρ, χτίστηκαν μερικοί από τους καλύτερους ναούς και μνημεία που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ασία σήμερα, πολλοί από τους οποίους είναι σε τέλεια κατάσταση. Όπως όμως με τα υπόλοιπα μέρη αυτής της λίστας, έτσι και η αυτοκρατορία Χμέρ άρχισε να παρακμάζει και τελικά χάθηκε. Μερικοί έχουν σημειώσει πως η μετανάστευση από Ταϊλανδούς μπορεί σιγά σιγά να επηρεάσει μέλη των Χμέρ να ακολουθήσουν, όπως και με διάφορες γερμανικές φυλές, όπου σιγά σιγά διείσδυσαν στα δυτικά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τον καιρό. Άλλοι κατηγόρησαν το συνεχή πόλεμο με το Χμέρ, που το Χμέρ βίωνε καθημερινά, ο οποίος δεν έμοιαζε να έχει τελειωμό. Και πάλι, άλλοι υπέθεσαν πως ίσως να έφταιγαν αλλαγές στον καιρό που άλλαξε την πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, αναγκάζοντας τους έτσι να μεταναστεύσουν. Υπάρχουν πολλές θεωρίες όσον αφορά το τι συνέβη, μα κανένας δεν ξέρει σίγουρα. Οι Ολμέκοι πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο πολιτισμό από τη Μεσοαμερική και η κουλτούρα τους ήταν όσο πλούσια, όσο περίεργη και συνήθιστη. Άφησαν πολλά κατασκευάσματα και αγάλματα τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν από το 1200 μέχρι και το 400 π.Χ. με μια κοινωνία που βασιζόταν σε θρησκευτικές τελετές για τις οποίες έχτιζαν ναούς σαν πυραμίδες. Όπως και με τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην Πολυνησία και πιο συγκεκριμένα στο νησί του Πάσχα, έτσι και οι Ολμέκοι έχτιζαν τεράστια κεφάλια, με μερικά από αυτά να φτάνουν μέχρι και τα 3 μέτρα σε ύψος, ζυγίζοντας 8 τόνους. Ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού τους παραμένει άγνωστο σε εμάς εξαιτίας των χρόνων που έχουν περάσει και δεν είμαστε σίγουροι για το πώς αποκαλούσαν τους εαυτούς τους ή τι γλώσσα μιλούσαν. Olmec ήταν ένας ορισμός που χρησιμοποιούνταν για τους Αζδέκους για αιώνες μετά την εξαφάνισή τους, η οποία λέξη μεταφράζεται σε άνθρωποι από λάστιχο. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως κανένα σημάδι από αυτούς που έμειναν εκεί δεν έχει παραμείνει πίσω, ούτε ένα σκελετός. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει αρκετά κοιμήλια. Εξαφανίστηκαν από τον κόσμο κάποια στιγμή το 400 π.Χ.
Μερικοί έχουν προτείνει πως το απίστευτα υγρό κλίμα της Μεσοαμερικής κατάφερε να διαβρώσει όσα οστά απέμειναν. Μα όσο για τους ανθρώπους, τη γλώσσα και την κουλτούρα τους, εκτός από τις τέχνες και τα κοιμήλια τους, δεν γνωρίζουμε τίποτα και το σημαντικότερο είναι πως δεν γνωρίζουμε πως χάθηκαν. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.